Σας ενημέρωσαν για τις ανεξελίξεις συζητήσεις με τις ελληνικές αρμόδιες αρχές. Όπως άλλωστε διαπιστώσατε από την πλευρά μας, υιοθετήσαμε μια σύντομη ανακοίνωση σήμερα, αρκετά σύντομη, όπου αναγνωρίζουμε τις διαπραγματεύσεις και την πρόοδο που έχουν μέχρι τώρα σημειώσει. Λέμε ότι έχουν προοδεύσει, υπάρχει μια πρόοδος. Ύστερα και με τα λεφτά μας συνάντηση στη Ρίγα, έχει διαπιστωθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη θετικότητα, υπάρχει πιο γρήγορη πρόοδος. Το σημαντικό. Μπαίνουμε εις βάθος συζητήσεις, αλλά θέλουμε και άλλο χρόνο για να καλυφθούν τα διάφορα κενά και να καταλήξουν σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία. Χαιρετήσαμε όλους ιδιαιτέρως την πρόθεση των ελληνικών αρχών να επιταχύνουν την συζήτηση με τους θεσμούς με σκοπό να επιτευχθεί επιτυχής και έγκαιρη ευόδοση των όλων διαδικασιών. Όπως το Φεβρουάριο συμφωνήθηκε, χρειαζόμαστε ένα πλήρη και συμπεριληπτικό κατάλογο των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να επέλθουν ως προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Βάση λοιπόν και των ορών της συμφωνίας της 20 Φεβρουαρίου, όλα αυτά παραμένουν σε ισχύ ως προϋπόθεση, ένα προδίκασμα για να υπάρξει ολοκληρωμένη συμφωνία και να αρχίσουν οι εκταμιεύσεις. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση αυτή και δηλώνουμε έτοιμοι να συναντηθούμε και πάλι μόλις οι θεσμοί επιβεβαιώσουν ότι υπάρχουν οι βάσεις για μια επιτυχή ολοκλήρωση. Μετά και την ανακοίνωση για την Ελλάδα, είχαμε μια ευρύ συζήτηση γενικά γύρω από τις οικονομικές υποθέσεις στον χώρο της Ευρωζώνης, ύστερα και από τις προβλέψεις της Κομισιόν για την ανάπτυξη, την άνοιξη φέτος και μέχρι του χρόνου, ενώπιση και των προκλήσεων. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο κύριος Ντάισελμπλουμ για την Ελλάδα.